Επικροτούμε την απόφαση Σαμαρά για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και είμαστε έτοιμοι για τη μεγαλύτερη εκλογική μας μάχη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις πολιτικές εξελίξεις. Ναι, εμείς πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι χαιρετίζουμε αυτή την ενέργεια της κυβέρνησης. Το είχαμε ζητήσει έτσι κι αλλιώς εδώ και πάρα πολύ καιρό για να σταματήσει αυτή η παρατετεμένη προεκλογική περίοδος και για να ξεκαθαρίσει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι δεν θα συγκεντρώσει τους 180 η κυβέρνηση και θα πάμε σε εκλογές, που είναι το καλύτερο για όλους μας, για τους πολίτες αυτής της χώρας, για την ίδια τη χώρα, για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα. Και βεβαίως από τη δικιά μας πλευρά είμαστε έτοιμοι για αυτήν την αναμέτρηση που για μας είναι η μεγαλύτερη πολιτική αναμέτρηση που έχουμε δώσει τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν θα ψηφίσουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζει το ΚΚΕ, τονίζοντας πως η ενέργεια Σαμαρά έγινε υπό το βάρος των αποφάσεων του Eurogroup. Από τα αναμενόμενα σενάρια ήταν και αυτό και πρέπει να το δούμε κάτω από τη σκοπιά των εξελίξεων στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, από τις χθεσινές αποφάσεις του Eurogroup, όπου έχουμε τις συστάσεις σε μια σειρά χώρες, 7 χώρες πριν της Ελλάδας, οι οποίες θυμίζω δεν βρίσκονται σε μνημόνιο και σε πρόγραμμα, γιατί τα σύννεφα της οικονομίας στην Ευρωζώνη πυκνώνουν. Δόθηκε η δίμηνη παράταση, παίζει και αυτόν τον ρόλο του, επομένως ήταν ένα από τα αναμενόμενα σενάρια να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην εκλογή του Πρόεδρου. Η θέση του ΚΚΕ για το ζήτημα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι καθορισμένη εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια, εξ αντικειμένου λόγω της λειτουργίας αυτού του θεσμού. Εμείς θα ψηφίσουμε κατά. Θέλουμε να ξεκαθαρίσει το πολιτικό σκηνικό ώστε να πάμε δυνατότεροι στη διαπραγμάτευση, δηλώνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός χθες ανήγγειλε ότι θα επισπευθεί η διαδικασία της εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι πολύ καλά έκανε. Γιατί όπως ξέρετε το κλίμα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες με αυτή την εκλογολογία δεν βοηθάει καθόλου και την ελληνική οικονομία, αλλά δεν βοηθάει και την διαπραγμάτευση με τους δανειστές μας. Είναι μια ενέργεια από πλευράς Πρωθυπουργού, την οποία επικροτώ, επαναλαμβάνω, για να τελειώσει αυτή η ιστορία, με αυτό που είναι διάχυτο, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ακυβερνησία, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, από πλευράς αντιπολίτευσης αυτά φυσικά, ότι υπάρχει ακυβερνησία, ότι δεν είναι σε θέση η κυβέρνηση αυτή να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της χώρας, και έρχεται αυτή η απόφαση του Πρωθυπουργού να αποκαταστήσει όλα αυτά, να πάμε 2 μήνες νωρίτερα από ότι όχι συνταγματικά είμαστε απόλυτα με το Σύνταγμα. Απλώς πάμε 2 μήνες πιο μπροστά να τελειώσει αυτή η διαδικασία, επαναλαμβάνω. Και θέλω να πιστεύω ότι οι βουλευτές θα αφουγκραστούν και τον κόσμο που αυτή τη στιγμή μιλάει και λέει σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι δεν θέλουμε εκλογές, δεν θα λύσουν τα προβλήματα της χώρας οι εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει δίκιο. Καλά έκανε και φτάσαμε στο σημείο για να ψηφίσουμε ήδη να βγει εκεί η ημερομηνία, γιατί στις άλλες χώρες που είναι στο μνημόνιο η αντιπολίτευση βοηθά με τον τρόπο στην κυβέρνηση. Εδώ δεν μπορούμε να κατέβει κάποιο νομοσχέδιο. Ή θα ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας το καταγγέλνει, ή θα μας θέτει ως ονομαστική ψηφοφορία, ή θα μαζεύει κόσμο στο Σύνταγμα. Δεν μπορεί να μας βοηθήσει, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει τώρα που φτάνουμε στο τέλος, πρέπει κάπου να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Mm-hmm. Και ο Πρωθυπουργός σωστά έπραξε. Στο συνέδριό μας ξεκάθαρα αποφασίσαμε να μην ψηφίσουμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, υποστηρίζει η Δημοκρατική Αριστερά. Η Δημοκρατική Αριστερά έχει προετοιμαστεί και με το πρόσφατο συνέδριό της έδωσε και κάποιες απαντήσεις σε αυτού του είδους τα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, η Δημοκρατική Αριστερά έχει αποφασίσει με συντριπτική πλειοψηφία στο συνέδριό της, 870 υπέρ και 30 λευκά, ότι δεν θα δώσει ψήφο για πρόεδρο ο οποίος θα εκλεχθεί από αυτή τη Βουλή. Αυτό είναι σαφέστατο. Αν κάποιοι από τους βουλευτές μας έχουν μια διφορούμενη ή αμφισβητούμενη άποψη, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Και ευτυχώς είναι πάρα πολύ λίγοι. Αυτό που πρέπει να απασχολεί την ελληνική κοινωνία δεν είναι αν θα βγει ή δεν θα βγει πρόεδρος Δημοκρατίας. Αυτό που πρέπει να απασχολεί είναι ότι, το πρώτο, αν βγει πρόεδρος Δημοκρατίας, πώς θα αντιμετωπίσει το συνεργατικά κόμματα η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Με το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. πώς θα αντιμετωπίσει το ζήτημα του χρέους mm-hmm. και το ζήτημα της πορείας της χώρας μας με τέτοια πίεση που δέχονται mm-hmm. από την Τρόικα.
Επιθυμούμε και είμαστε έτοιμοι για μια εκλογική αναμέτρηση, σχολιάζουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Η επίσπευση της διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ουσιαστικά βρίσκει σύμφωνο στο κίνημα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, λόγω του ότι κατά πάσα πιθανότητα με τα σημερινά δεδομένα θα οδηγηθούμε σε εθνικές εκλογές είτε στα τέλη Ιανουαρίου είτε στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Ήταν κάτι το οποίο ζητούσαμε κατ' επανάληψη και με επίταση τον τελευταίο καιρό και ελπίζουμε ότι όντως η χώρα θα οδηγηθεί σε εθνικές εκλογές, ώστε με την ανάδειξη της νέας κυβέρνησης να αλλάξει και η πολιτική η οποία ακολουθείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα, μια πολιτική η οποία την έχει οδηγήσει σε πλήρες αδιέξοδο.